στη Θεσσαλονίκη, 12,5 χρόνια μετά την απελευθέρωση, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, ένας υπερκινητικός και πολύ δραστήριος καθηγητής πανεπιστημίου και πολιτικός, ο Νικόλαος Γερμανός, πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει την προσπάθεια να διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη διεθνείς εκθέσεις. Έτσι, το 1925, τον Απρίλιο, έκανε μια αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προκειμένου να του δοθεί η άδεια να διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη διεθνείς εκθέσεις. Αυτό κατάφερε και το υλοποίησε τον Σεπτέμβριο του 1926, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη.